φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Σήμερα εδώ από τη Ζάκυνθο, εδώ σε αυτό το όμορφο νησί του Ιωνίου, συζητάμε με τους εργαζόμενους, με τους άνεργους, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες, για το τι πρέπει να γίνει για να σηκωθούμε όλοι μαζί λίγο ψηλότερα, αφού ήδη βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Και εδώ στη Ζάκυνθο δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε πολλά για το γεγονός ότι είμαστε πλέον σε μια νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση. Γιατί την κρίση ήδη τη ζουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού, που αυτό το καλοκαίρι έμειναν άνεργοι ή θα δουλεύουν για λίγες ώρες, για λίγες μέρες. Οι μικροί επαγγελματίες στον κλάδο που απειλούνται με καταστροφή. Το ξέρουν οι φτωχοί αγρότες που παλεύουν για την επιβίωσή τους. Χρειάζεται όμως να πούμε πολλά για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το πετύχουμε για να μην πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι την κρίση, γιατί ήδη έχουν πληρώσει πάρα πολλά. Πάντα η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε μηχανισμός του συστήματος, το ίδιο το κεφάλαιο υπολόγιζε τις λαϊκές αντιδράσεις. Ήθελε ή να τις προλάβει με κάποια μέτρα παρηγοριάς στον άρρωστο ή να τις ενσωματώσει και να τις οδηγήσει στην υιοθέτηση ανώδυνων αιτημάτων. Από δίπλα αξιοποιούσε πάντα και την καταστολή, την κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία, τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων, την ταξική πάλη. Το ίδιο κάνει και τώρα με το άθλιο κατάπτυστο νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που τόλμησε να βγάλει από τα συρτάρια της. Τι κάνει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο? Ομολογεί ότι όσα λέει περί δίκαιης κατανομής των βαρών είναι παραμύθια, ότι η επίθεση στο λαό μας θα κλιμακωθεί. Παραδέχεται την ανησυχία της ότι οι εργαζόμενοι δεν θα υπομείνουν αδιαμαρτύρητα όλα όσα έρχονται με το πρόσχημα της κρίσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν αντιγράφει μόνο χουντικά διατάγματα. Βάζει στο στόχαστρο το ίδιο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση, για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος παντού σε όλη την Ελλάδα. Κάνει όμως και ένα επικίνδυνο βήμα μπροστά. Ποινικοποιεί την αμφισβήτηση, τη δράση ενάντια στο σύστημα της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης. Ενοχοποιεί το ριζοσπαστισμό, δηλαδή τη δράση όποιου αντιστέκεται, παλεύει, αμφισβητεί, προβληματίζεται, συγκρούεται με τη σημερινή δικτατορία του κεφαλαίου. Και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί από τα όσα γελία λέγονται και γράφονται, από τα διάφορα παπαγαλάκια της, ότι δήθεν οι διαδηλώσεις παραλύουν την αγορά, ότι αυτές ρίχνουν τον τζίρο, ότι ευθύνονται για τα λουκέτα. Αλήθεια, στο νησί σας, όπως και σε όλα τα νησιά, η αναδουλειά έχει σχέση με τις διαδηλώσεις ή με το γεγονός ότι οι λαϊκές οικογένειες δεν έχουν λεφτά για να ξοδέψουν? Για τα λουκέτα φταίνε οι συγκεντρώσεις ή τα μειωμένα εισοδήματα, τα τεράστια χρέη των επαγγελματιών, οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί που τους κάνουν? Τόσο φτηνή προπαγάνδα, αλλά και τόσο επικίνδυνη στόχη.
Το λέμε ξανά και από αυτό εδώ το βήμα. Είναι βαθιά γελασμένη. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι ο νόμος αυτός θα εφαρμοστεί. Θα τον ακυρώσει στην πράξη το λαϊκό κίνημα όπως έκανε και στο παρελθόν με πολλούς άλλους παρόμοιους νόμους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, πηγαίνει με την όπισθεν και οδηγεί και την εγχώρια καπιταλιστική οικονομία σε βαθύτερη κρίση. Και αυτό γιατί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις επένδυσαν στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, υπονόμευσαν τις υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, γιατί δεν αποτελούσαν, λέει, συγκριτικό πλεονέκτημα για τα κέρδη των επενδυτών. Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον τουρισμό, ξέρουν καλά πως το τουριστικό θαύμα, τα ρεκόρ και η μεγάλη ρυθμή ανάπτυξης του κλάδου επιτεύχθηκε πάνω στις δικές τους πλάτες. Στον κλάδο του τουρισμού απογειώθηκε η ευελιξία με τις 14 μορφές ελαστικής απασχόλησης, η εντατικοποίηση, γενικεύτηκαν οι χαμηλοί μισθοί και μια συλλογική σύμβαση εργασίας που κάλυπτε μόλις το 10% των εργαζομένων στον κλάδο. Για να μην πούμε βέβαια πως αυτό το θαύμα δεν το έζησαν οι λαϊκές οικογένειες, για τις οποίες οι διακοπές, η αναψυχή παραμένουν απλησίαστο όνειρο για τη συντριπτική τους πλειοψηφία. Ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζει τους εργαζόμενους ότι φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, αλλά περιμένουμε, λέει, ανάκαμψη το 2021. Για ποιους όμως θα είναι φέτος μια δύσκολη χρονιά? Για τους ομίλους του τουρισμού που τα προηγούμενα χρόνια έσκασαν από τα κέρδη, ή για τους εργαζόμενους που μένουν πάλι χωρίς εισόδημα? Πραγματικά έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι όταν λένε πως οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν λεφτά να ζήσουν 10 ζωές, ενώ οι εργαζόμενοι ούτε μια μέρα. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει ακόμα περισσότερο τις πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις. Μαλώνει μάλιστα με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα διασφαλίσει περισσότερα στο κεφάλαιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα πλειοδοτεί σε αυτό. Όμως έτσι θα στηριχτεί ο κόσμος της εργασίας και θα μπει τέλος στο αλαλούμ, όπως είπε πριν λίγες μέρες από την Κέρκυρα ο κύριος Τσίπρας? Γιατί στην πλειοψηφία του ο κόσμος της εργασίας, δηλαδή οι περίπου 20.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισητισμό εδώ στη Ζάκυνθο, έχουν μείνει ξεκρέμαστοι. Το μεγαλύτερο αλαλούμ που επικρατεί στον τουρισμό αφορά την ασυδοσία των μεγάλων ομίλων, το ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων. Οι εργαζόμενοι στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται κάτω από αντίξωες συνθήκες, με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, υγιεινής, με πάρα πολλά ατυχήματα, χωρίς ρεπό, με πάνω από 10 ώρες εργασία τη μέρα και χωρίς ολόκληρο το ένσημο. Σε αυτό το αντεργατικό αλαλούμ έχει βάλει πλάτη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως πρέπει να δυναμώσει η διεκδίκηση για να μην μείνει κανένας εργαζόμενος
χωρίς εισόδημα, σε κάθε σπίτι εργαζομένου που έμεινε χωρίς δουλειά πρέπει να μπει ο μισθός που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης της οικογένειας και όχι τα ψίχουλα που αναγκάστηκε να δώσει η κυβέρνηση. Να οργανωθεί πάλι για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας, να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης όλοι όσοι εργάζονταν ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, από το επάγγελμα, σε επιχειρήσεις 12-μηνης και εποχικής λειτουργίας. Όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στις εποχικές επιχειρήσεις, ακυρώνοντας όσες απολύσεις έγιναν και να απαγορευτούν άλλες για το επόμενο διάστημα. Να διασφαλιστεί το εισόδημα όλων των εργαζομένων με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καταργώντας την εκπεριτροπή σε εργασία. Να δοθεί επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους για το 2020-2021 χωρίς προϋποθέσεις, μέχρι να αρχίσουν να δουλεύουν. Για όλο το διάστημα των μέτρων να μην χρεώνονται οι καταναλώσεις σε ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, να απαλλάσσονται από οφειλές σε εφορία και τράπεζες, να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί, να διασφαλιστεί ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής με έλεγχο από τα σωματεία και από ελεγκτικούς οργανισμούς για να μην χαθούν ζωές εργαζομένων και στον τουρισμό και παντού. Φίλες και φίλοι, η ατμομηχανή του τουρισμού στα τελευταία βαγόνια τράβηξε μαζί της ένα μεγάλο κομμάτι από αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες και εδώ στη Ζάκυνθο, αφού στον τουρισμό προσανατολίστηκαν πάρα πολύ. Σήμερα όμως απειλεί να τους πετάξει στον γκρεμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες οι άλλες κυβερνήσεις, τους μόνους που θέλουν να διασώσουν είναι η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Σε αυτούς κατευθύνονται τα παχυλά προγράμματα χρηματοδότησης, οι εγγυήσεις, οι φοροαπαλλαγές και διάφορες άλλες διευκολύνσεις. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες και στον τουρισμό και στην εστίαση απειλούνται με πραγματική καταστροφή. Πώς θα πληρώσουν τα έξοδα, πώς θα βγάλουν το χειμώνα, αφού συνήθως τρώνε από τα έτοιμα του περσινού καλοκαιριού, που τώρα βέβαια τελειώνουν. Οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ αποτελούν πραγματική προστασία για τους χιλιάδες αυτούς αυτοεπασχολούμενους επαγγελματίες, όχι μόνο γιατί εξασφαλίζουν να μην φορτωθούν με νέα χρέη, να μην απειληθούν με κατασχέσεις, πληστηριασμούς, αλλά και γιατί προβλέπουν να αποδοθούν και να αποδοθεί και επίδομα ανεργίας σε όλους όσοι δεν κατάφεραν και δεν καταφέρνουν να ανοίξουν τις μικροεπιχειρήσεις τους χωρίς προϋποθέσεις. Ο αγώνας για την επιβίωση των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό αποκτά πλέον κρίσιμη σημασία. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι η ορμητική είσοδος στον αγώνα, η ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας εργατών, μικρών επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, αγροτών απέναντι στον κοινό αντίπαλο, το μεγάλο κεφάλαιο δηλαδή, την εξουσία του και τις κυβερνήσεις του. Υπάλληλοι για τα άμεσα
ζωτικά προβλήματα των λαϊκών οικογενειών μπορεί να γίνει αποτελεσματική όσο βάζει στο στόχαστρο τους μεγάλους ενόχους, όσο συγκεντρώνει δυνάμεις απέναντι στο ίδιο το σύστημα. Γιατί οι σύγχρονες κοινωνικές λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφικτιούν μέσα στον καπιταλισμό. Γιατί καλύτερη ζωή, αξιοπρέπεια σήμερα σημαίνει πριν απ' όλα ένα πράγμα. Αγώνας πάλι για να πάρει εργατική τάξη ο λαός στην εξουσία. Με την εξουσία της εργατικής τάξης και των συμμάχων τους, ο τουρισμός θα γίνει δικαίωμα, γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας των λαών. Η αναψυχή και η ξεκούραση θα αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων όλων των λαϊκών στρωμάτων και όχι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Οι λαϊκές οικογένειες θα απολαμβάνουν τις ομορφιές όλης της χώρας με σύγχρονες υποδομές που τώρα αδυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα έχουν συγκροτημένα δικαιώματα και δεν θα χτίζονται δήθεν τουριστικά θαύματα πάνω σε μισθούς πείνας, συνθήκες γαλέρας. Θα απολαμβάνουν και οι ίδιοι μέρες ξεκούρασης και αναψυχής. Τα δάση, οι παραλίες μας θα δίνουν ζωή και χαρά στο λαό και δεν θα καίγονται όπως συμβαίνει κάθε χρόνο και εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί η ατμομηχανή του τουρισμού στην κυριολεξία καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Από τη μια η δασοκτόνα πολιτική, το νομικό πλαίσιο των κυβερνήσεων που οδηγεί σε αποχαρακτηρισμούς και καταπατήσεις, σε αλλαγή χρήσης γης, και από την άλλη η πολιτική που εφαρμόζεται στην πυρασφάλεια, στη δασοπροστασία, έχουν σαν αποτέλεσμα οι πυρκαγιές συνεχώς να απειλούν το νησί. Κι όλο τυχαίως, μετά τις φωτιές, αντί να φυτρώνουν ξανά δέντρα, φυτρώνουν ξενοδοχεία, οικόπεδα προς μελλοντική εκμετάλλευση. Η εξουσία των εργαζομένων, ο σοσιαλισμός, θα μπορέσει να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, παιδείας, δωρεάν για όλους, δικαιώματα που αυτό το σύστημα σήμερα και οι κυβερνήσεις του ούτε στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν στο λαό μας. Για ποια υγεία, για ποια παιδεία μπορούμε να μιλάμε σήμερα το 2020 στη Ζάκυνθο που δεν είναι και κανένα μακρινό ακριτικό νησί απομακρυσμένο από την ηπειρωτική χώρα. Για παράδειγμα, ενώ όλοι μιλούν για ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας και ενώ το άνοιγμα του τουρισμού μεγαλώνει την ανησυχία ιδιαίτερα στους κατοίκους των νησιών, η κατάσταση στο νοσοκομείο της Ζακύνθου παραμένει απαράδεκτη. Σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, μηχανήματα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό. Φτάσαμε στο σημείο ορισμένοι να πανηγυρίζουν γιατί άνοιξε η ΜΕΘ στο νοσοκομείο και χωρίς να έχει γίνει καμία πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, αφού ούτε ένας μόνιμος γιατρός δεν διορίστηκε επί κορονοϊού. Για να μην μιλήσουμε για την παιδεία των παιδιών μας, των παιδιών σας, που προσπαθούν να μορφωθούν σε σχολικά κτίρια 30 χρόνων και βάλε, και μάλιστα σε μια από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. Κι όμως σήμερα μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα με μια ριζικά διαφορετική όμως οργάνωση και της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτός είναι
ο δικός μας ρεαλισμός. Γιατί ρεαλιστικό και αναγκαίο είναι μόνο ό,τι συμφέρει την εργατική τάξη, την αγροτιά, τους αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή το λαό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα βρίσκονται στο στόχαστρο και ο ελληνικός λαός και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Βρίσκονται στο στόχαστρο της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και της τουρκικής προκλητικότητας. Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Η άρχουσα τάξη της Τουρκίας ξεδιπλώνει βήμα το βήμα τη στρατηγική της στην περιοχή. Στην ίδια περιοχή τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσπάσει μια σειρά πόλεμοι, συγκρούσεις, γίνονται επεμβάσεις για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των στρατηγικών δρόμων μεταφοράς της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Αυτές όμως οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή δυστυχώς ελληνικών κυβερνήσεων, με τις βάσεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ που έχουμε στη χώρα, με άλλες που φτιάχτηκαν με τα 4 δισεκατομμύρια που δίνουμε το χρόνο για τις ανάγκες όμως του ΝΑΤΟ, αλλά και με την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων σε ξένες χώρες, σε αυτές τις χώρες όπου γίνονται επεμβάσεις. Αυτό έγινε και συνεχίζει να γίνεται, διότι υπάρχουν τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου, επιχειρηματικά συμφέροντα, που συμμετέχουν σε αυτό το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος λαών και χωρών. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εντείνονται ολοένα και περισσότερο οι ανταγωνισμοί ισχυρών κρατών που προωθούν τα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά συμφέροντα των αστικών τάξεων των χωρών τους. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Η επιθετικότητα της άρχουσας τάξης της χώρας μας και όλων των κομμάτων που υλοποιούν αυτή την πολιτική είναι ενταγμένη στο περιεχόμενο του στρατηγικού, όπως ονομάζεται, διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες στρατιωτικές, οικονομικές, πολιτικές που προωθούν συμφέροντα του κεφαλαίου και των μονοπωλίων στην περιοχή. Θυμίζουμε πως ελληνική φρεγάτα της Ευρωπαϊκής Δύναμης Ειρήνη πήρε εντολή από την Ιταλική διοίκηση να αφήσει, λέει, το τουρκικό πλοίο που μετέφερε όπλα στη Λιβύη, και γι' αυτό κανείς τους δεν είπε κουβέντα, ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πιο έντονο το παζάρι ανάμεσα στην ιμπεριαλιστική Γαλλία και την Ιταλία με την Τουρκία. Η Γαλλία, όπως ξέρουμε, έχει ζωτικά συμφέροντα στη Λιβύη, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην περιοχή με τη δημιουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, την παρουσία αεροπλανοφόρου και τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των συμφερόντων της Γαλλίας στα οικόπεδα της ΑΟΣ της Κύπρου και στον κόλπο της Λιβύης. Επίσης, η Γαλλία συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις με την Τουρκία, με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της στη Λιβύη για το τώρα και για το μετά του πολέμου στη Λιβύη. Εξίσου έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην περιοχή δείχνει και η Ιταλία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε πανηγυρικό τόνο σχετικά
με την υπογραφή της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και ειδικότερα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πανηγυρισμοί όμως δεν δικαιολογούνται. Η συμφωνία δεν αφορά λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, υπηρετεί συμφέροντα και τα σχέδια μόνο των αρχουσών τάξεων της περιοχής. Δεν ισχύει ο ισχυρισμός που λέει ότι με τη Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας εξουδετερώνονται τα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα που αξιοποιεί η τουρκική ηγεσία. Τέτοιοι ισχυρισμοί αφενός υποβαθμίζουν τις ανησυχητικές και επικίνδυνες εξελίξεις σε όλο το τόξο που αφορά Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο. Αφετέρου, η συμφωνία για το Ιόνιο με την Ιταλία είναι μια βάση από την οποία η Τουρκία θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις της. Για αυτή ακριβώς τη συμφωνία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε πως είναι θετική αυτή για την Τουρκία και ότι δίνει δίκιο για τη συμφωνία με τη Λιβύη. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας με την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας επισκέφθηκε την Τουρκία. Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ υπάρχει στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και ήδη είχε πραγματοποιηθεί στρατιωτική άσκηση υποβρυχίων της Ιταλίας και της Τουρκίας. Ενέργεια που σχολιάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας συνδέοντας την με κοινά συμφέροντα, με την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες των δύο χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σε συνέδριο στην Ατάλια ξεδίπλωσε ακόμα περισσότερο τις απαράδεκτες προθέσεις της άρχουσας τάξης της χώρας του, κλείνοντας το μάτι προς την ελληνική κυβέρνηση. Στο τραπέζι όμως του διαλόγου έχει σερβιριστεί και η συνεκμετάλλευση από τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Συνεκμετάλλευση όμως, παρότι ακούγεται ωραία αυτή η λεξούλα, σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων, σημαίνει παζάρι και μοιρασιά χωρίς αρχές. Τέτοιες ρυθμίσεις δεν λύνουν τα προβλήματα των τουρκικών αμφισβητήσεων για τα σύνορα ή την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αντίθετα, περιπλέκουν τα προβλήματα αφού τα εμπλέκουν στους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Την ίδια στιγμή, η επίκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ότι δήθεν μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη λύση είναι εντελώς παραπλανητική. Το δίλημα συνεκμετάλλευση και συμβιβασμός ή κλιμάκωση και πόλεμος που όλο και περισσότερο λανσάρεται τελευταία είναι και αβάσιμο και ψεύτικο. Ουσιαστικά αυτό το δίλημα είναι μέσω εκβιασμού του ελληνικού λαού. Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι η συνεκμετάλλευση θα γεννήσει όρους νέων εντάσεων, νέα θερμά επεισόδια, νέες συγκρούσεις. Αντίστοιχα, ένα θερμό επεισόδιο θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για αμερικάνικη διαμεσολάβηση και συνεκμετάλλευση. Τελικά δηλαδή πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο στον οποίο οδηγεί αυτή η πολιτική όλων των κυβερνήσεων που είναι αδιέξοδη. Βέβαια, λύση δεν είναι η πολεμική εμπλοκή, ούτε τα παζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ που θα πάρουν αμπάριζα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Παρά τα όσα υποστηρίζουν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ,
και δυστυχώς και όλα τα άλλα κόμματα, εγγυητές της ειρήνης και της σταθερότητας, δεν μπορεί να είναι αυτοί που έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή μας, που καταπιέζουν και δολοφονούν τους λαούς και τον ίδιο το δικό τους λαό. Άλλωστε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν μαζί στη λήψη των αποφάσεων κατά των λαών. Οι λαοί έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ανάγκες των λαών της περιοχής, η αμοιβαία συνεργασία των χωρών μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως και από κάθε άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία με τους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο τους, με την εξουσία στα δικά τους χέρια. Το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει από καιρό πριν πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και το δικαίωμα των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Το ΚΚΕ έχει καταδικάσει την απαράδεκτη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, αλλά και την αδειοδότηση της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Τουρκίας για έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα που καταστρατηγεί δικαιώματα των ελληνικών νησιών. Το ΚΚΕ, πρωταγωνιστή στον αγώνα κατά των πολέμων και των επεμβάσεων, και καλεί το λαό και την νεολαία να επαγρυπνούν, να δυναμώνουν τον αγώνα για την μη αλλαγή συνόρων, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια Αμερικάνων και ΝΑΤΟ στην περιοχή και την αποχώρηση από όλες τις υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των Αμερικάνικων βάσεων, την ακύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τον απεγκλωβισμό των προσφύγων από τα νησιά και τη μετάβαση στις χώρες προορισμού τους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολλοί από εσάς που μπορεί να ξεκινάτε από τις ίδιες ή από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αναγνωρίσατε για μια ακόμη φορά πως το ΚΚΕ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτή της πανδημίας να μπει μπροστά για τα δικαιώματα του λαού, να μην μείνει σιωπηλό, πως αν δεν ήταν το ΚΚΕ και το ταξικό εργατικό κίνημα θα υπήρχε σιγή νεκροταφείου σε αυτόν τον τόπο. Αυτό μας το δείξατε με τη θετική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας να μείνουμε δυνατοί και όχι σιωπηλοί. Το νιώσαμε στις συζητήσεις μας, στις επαφές μας. Προχωράμε λοιπόν μαζί μπροστά. Όλοι εσείς που αισθάνεστε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, που νιώθετε προδομένοι από προηγούμενες κυβερνήσεις, από προηγούμενες επιλογές σας, εσείς που νιώθετε κοντά στο ΚΚΕ και στην ΚΝΕ, σας λέμε πως τώρα είναι η ώρα να έρθετε πιο θαρετά μαζί μας, δίπλα μας. Ο δρόμος για να αναπνεύσουμε πραγματικό καθαρό αέρα είναι αυτός που έχει ως επίκεντρο την ανατροπή τελικά αυτού του άδικου συστήματος. Και αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η ελπίδα. Ελάτε μαζί μας για να τα βγάλουμε πέρα στις νέες δυσκολίες που θα μας φέρνουν. Για να μην πληρώσει ο λαός, πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτή την αλήθεια
τη λέει μόνο το κουκουέ. Μια πρωτοφανή μαζικότητα στους αγώνες το επόμενο διάστημα θα αλλάξει το κλίμα υπέρ του λαού. Τώρα χρειάζεται να πάμε όλοι μαζί με πνεύμα αντεπίθεσης. Μόνο έτσι μπορεί να τρομάξουν αυτοί και να κάνουν πίσω. Αυτή είναι η απάντηση στο τίποτα δεν γίνεται, ότι τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί αυτός ο αγώνας μας μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μόνο έτσι τα νέα παιδιά που βλέπουν τα φτερά τους να κόβονται, που είδαν να ενηλικιώνονται μέσα στην κρίση, θα αντιληφθούν ότι η φτώχεια, η παραίτηση και η οικονομική επισφάλεια δεν είναι δεδομένα, ότι δεν πρέπει και δεν θα γίνουν συνήθεια. Μόνο έτσι θα δουν ότι στο χέρι τους είναι να γίνει η δικαιολογημένη οργή τους δύναμη ανατροπής, ότι μπορούν να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις. Το ΚΚΕ είναι δίπλα σας, όλοι για έναν και ένας για όλους. Μην αφήσουμε να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Ελάτε σε επαφή με τα ταξικά σωματεία και τις εισπυρώσεις, με τους συλλόγους γυναικών, με τις επιτροπές αγώνα στις γειτονιές. Αν δυναμώσουμε, μπορούμε από καλύτερες θέσεις να κερδίσουμε μικρές και μεγάλες μάχες, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην μείνει χωρίς εισόδημα, να αισθάνεται παράτερος. Κανένας άνεργος να μην είναι χωρίς επίδομα, να αισθάνεται ντροπιασμένος. Κανένας χωρίς ρεύμα, κανένας πληστηριασμός κύριας κατοικίας, καμιά κατάσχεση. Να διεκδικήσουμε κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε ΜΕΘ και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ λοιπόν μπορούν να συναντηθούν οι αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας, οι αγωνιστικές παραδόσεις αυτού του πανέμορφου νησιού της Ζακύνθου, με τη θέληση για πραγματικά ριζικές αλλαγές. Η ιστορία μας, οι αγώνες μας, μας έχουν δείξει ότι μπορούμε να έχουμε νίκες, να έχουμε επιτυχίες. Τώρα είναι η ώρα ο λαός με το ΚΚΕ να κάνει την κίνησή του, γιατί μας ενώνουν οι ανάγκες και το δίκιο μας. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες, υγεία, δύναμη, αποφασιστικότητα, αγώνας με το κουκουέ μπροστά. Η Ζάκυνθος θα τα καταφέρει, ο λαός μας θα τα καταφέρει. Γεια σας.